Αυτό το οποίο σήμερα συζητάτε είναι η ουσία ενός συστήματος υγείας, το οποίο θεωρώ ότι για πολλούς λόγους θα έπρεπε όχι μόνο η χώρα μας να έχει, αλλά και συγχρόνως να μεταλαμπαδεύει τη γνώση συστημάτων προς κάθε κατεύθυνση και σε όλη την παγκόσμια κοινότητα. Και το λέω αυτό διότι πάνω απ' όλα μην ξεχνάμε, εδώ ανεπτύχθηκε ο δυτικός τρόπος σκέψης, της ιατρικής γνώσης και επιστήμης, μέσα από τη μελέτη και την έρευνα, μην ξεχνάμε τον πατέρα της ιατρικής, τον Ιπποκράτη, και το λέω με τέτοια σαφήνεια διότι χθες στα 50 χρόνια, στα 50 χρόνια της φιλίας της Κίνας με την Ελλάδα, υπήρξε μια συγκεκριμένη βράβευση της προσπάθειας και αναγνώρισης της δυτικού τρόπου σκέψης κλασικής ιατρικής και βέβαια της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, την οποία παραδέχονται οι Κινέζοι προφανώς τη δική μας δυτική μορφή σκέψης και παραγωγή ιατρικής. Υπό αυτή την έννοια, θα έλεγε κανείς ότι σήμερα τι χρειάζεται για να υπάρξει ένα πραγματικό σύστημα υγείας που θα είναι ζηλευτό στην παγκόσμια ζωμία κοινότητα. Χρειάζεται ανεξάρτητα της γεωγραφικής θέσης του κάθε πολίτη και της οικονομικής του κατάστασης να μπορεί να έχει ισότιμη και γρήγορη πρόσβαση προς το υγειονομικό σύστημα. Το δεύτερο που χρειάζεται τι είναι. Θεωρώ ότι χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι η υγεία δεν ξεκινάει και το υγειονομικό σύστημα από τη θεραπεία της ασθένειας, αλλά από τη διατήρηση της υγείας του κάθε πολίτη. Και αυτό σημαίνει πρόληψη, ενημέρωση, προσυμπτωματικό έλεγχο. Και προφανώς, εδώ στη χώρα που πλέον στη σύγχρονη περίοδο είναι η χώρα παραγωγής ιατρικού δυναμικού, είναι η μήτρα παραγωγής ιατρικού δυναμικού που έχει μεταλαμπαδευτεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια προς κάθε κατεύθυνση του πλανήτη, είναι σαφές ότι αυτοί οι πρεσβευτές της υγείας, αλλά και όσοι έχουν παραμείνει και στελεχώνουν ακόμα και αυτό το μεγάλο νοσοκομείο του Ερίκος Δινάρ, έχει σαφίστατη αποστολή το να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι κάνει ο καθένας μας. Και ως περιφέρεια και ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, να ξέρετε ότι είμαστε κοντά στο έμψυχο δυναμικό μας, δηλαδή στους γιατρούς μας, είμαστε κοντά στις διοικήσεις οι οποίες σκέφτονται οραματικά για το αύριο της υγείας και θεωρώ αξιόλογοι επιστήμονες, όπως διακρίνω αρκετούς, κύριε Πράπα, σε αυτή την αίθουσα, νομίζω όχι μόνο δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, έχουμε πολλά να ελπίζουμε για το μέλλον και το μέλλον είναι πολύ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.